Συνεχίζουμε μετά το τελευταίο διάλειμμα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε Λίμπερο 107,4, εκπομπή Control. Με παρέα τον Μιχάλη Τσόχο. Μπάς και σήμερα τέτοια. Στο στούντιο. Εννοείται. Τέτοια βάζω, έβαζα πάντα. Τα αγαπώ εγώ. Από τα παλιά τα χρόνια. Και ντυπές, εντάξει, εννοείται, αλλά στο ήρεμό μου, ας πούμε, στο χαλαρό μου. Αλλιώς είμαι εδώ, progressive, deep house και τέτοια. Αυτά είναι τα αγαπημένα μου. Ξέρετε αυτά. Δηλαδή, στην Αθήνα, ακούω best. Ναι, ναι. Εννοείται, best. Εννοείται. Ναι. Και άλλα, εντάξει, τα κλασικά, ας πούμε, αυτά τα, και τα ελληνικά και τα ξένα. Ναι. Αφού στο αμάξι, επειδή το δικό μου έχει 36 μνήμες, οι 6 ή 8 είναι οι κλασικές, οι αθηναϊκές, ας πούμε, που τις έχω πάντα, δεν τις αλλάζω ποτέ στο αυτοκινημένο εκεί, στάνταρ τα ραδιόφωνα. Και δεν ακούω αθλητικά. Όταν έρχομαι στην Αθήνα δεν ακούω ποτέ αθλητικά, έτσι εννοείται. Αν θέλω να ακούσω θα βάλω λίμπερο στο κινητό και γεια σας. Αν. Αλλά εκεί δεν έρχομαι. Πόσο τυχεροί είστε εκεί πέρα. Ψυχοθεραπεία, δρόμοι, αυτό έχει ωραίο αμάξι. Έχει ό,τι και να έχει, ρε παιδί μου, δρομάρε έχει εκεί για να το πα. Να δεν είσαι καλά, παίρνει τα αμάξι, κάνει μια βόλτα. Εδώ, άμα πάρει τα αμάξι, θα πα μία την Τζιμισκή και μία την Παραλιακή. Γεια σα, τελείωσε. Τρέξε. Τρέξε. Όχι. Όχι. Δεν γίνεται να ακούσει αυτή τη μουσική και να την τρέξει. Όχι, όχι. Αυτό είναι τώρα, αυτό το βάζει στο αυτοκίνητο. Ναι. Και δεν φεύγει το ποτέ τον γκάζι. Έχει cruise, το βάζω στο cruise control, οπότε δεν το έχω ποτέ στον γκάζι. Το πόδι. Πάει μόνο του. Αν θέλω κάτι και από το τιμόνι τον το πατάω λίγο. Ναι, πάντα με το όριο. Λοιπόν, ευλογημένο νηστίσιμο classic. Κλασική αξία, υπέροχη και γεμάτη γεύση. Δένει τέλεια στο sandwich, λιώνει υπέροχα στο toast. Ενώ κομμένο σε κύβους δίνει γεύση σε κάθε σαλάτα. Δεν είναι τυρί, είναι ευλογημένο. Δεν λείπει ποτέ από το ψυγείο μου, όπως δεν λείπει ποτέ, να ξέρετε, το μοιράζομαι μαζί, σας το εκμυστηρεύομαι, δεν λείπει ποτέ το ευλογημένο νηστίσιμο, το ρόφημα αμυγδάλου. Ποτέ δεν λείπει από το σπίτι μου. Αυτό το λέω σε εσάς για να το ξέρετε. Επίσης, πρέπει να ξέρετε ότι η Κοσμοτέ TV, εκπρόσωπος της οποίας βρίσκεται σήμερα εδώ στο στούντιο του Λίμπερο 107,4, ήταν και χθες εκεί, ήσουν και στα στούντια χθες, έτσι. Ήμουν. Εσύ και ο Βασίλης. Εγώ και ο Βασίλης, ναι. Η Στάρ έλειπε. Η Στάρ έλειπε, ναι. Ναι, έχει COVID. Α, ναι. Πολύ απότομα το είπες. Τελειώνει. Πλέον, ξέρεις τι, πλέον δεν είναι. Χθες έλεγε ένας φίλος μου σε έναν άλλον, ας πούμε, ότι ο Τάδε έχει COVID. Μην το πεις όμως ότι αυτό. Πλέον εντάξει. Δεν είναι όπως στην αρχή. Χάσαμε όμως. Πόσο τα νημανείς με την Μπόμπα, το ανακοίνωσαν, φίλε, και πήραν το σαλάι τώρα. Εγώ άρχισα 2 χρόνια, ας πούμε, να το περάσω. Οπότε δεν. Ανακοίνωσα κι εγώ ότι κόλλησαν οι κόρες μου και η γυναίκα μου, αλλά χαίστηκε ο κόσμος. Έβγαλες και τα τεστ εσύ, Στην αρχή νόμιζα ότι ήταν εγκυμοσύνης. Όχι, ταυτόχρονα και οι τρεις θα ήταν πρόβλημα. Ταυτόχρονα και οι τρεις με COVID το διαχειρίστηκα. Και οι τρεις εγκυμοσύνη δεν θα το διαχειριζόμουν. Έχεις και τη Μόνικα, λέω, πως και τη Μόνικα έγινε τίποτα. Λοιπόν, μπείτε στο cosmotetv.gr να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό όσοι είστε συνδρομητές Cosmote TV, γιατί 5 τυχεροί θα επισκεφτείτε το Παρίσι, όχι μόνο για να το χαρείτε, να δείτε δηλαδή όλα αυτά τα αξιοθέατα σε αυτή την υπέροχη πόλη που έχει γεννήσει μόνο μεγάλες προσωπικότητες, η πόλη του φωτός. Θα μπορέσετε να πάτε με έναν φίλο σας και όλες μια φίλη σας και στον τελικό του Champions League. Θα λέτε ότι το κάνατε και αυτό μετά από χρόνια. cosmotetv.gr. Λοιπόν, επιτέλους Μόνη. Να δώσω την είδηση ότι ο Παναθηναϊκός πριν από λίγα λεπτά ανακοίνωσε και επίσημα ο μπασκετικός Παναθηναϊκός ότι ο νέος προπονητής της ομάδος είναι ο κύριος Βόβορας. Επιστρέφει δηλαδή, γιατί ένα διάστημα ήταν πρώτος προπονητής. Σωστά. Πέρυσι, πρόπερσι, δεν θυμάμαι. Ναι, πέρυσι. Ο κύριος Βόβορας. Μέχρι να αναλάβει ο Γιώργος Βόβορας. Ο Ισραηλινός. Ο Κάτας. Ο Κάτας. Ναι. Το θυμάσαι τον Κάτας, τον έπαιζε. Το Μακάμπι. Ωραία, ναι, παιχτάρα. Ναι, ναι. Ωραία, ναι, ναι. Παιχτάρα. Ήταν, ναι, ναι. Πολύ ωραία παιχτάρα. Λοιπόν, αυτό είναι το τελευταίο, τέλος πάντων, από τις ειδήσεις, από την επικαιρότητα. Από το ρεπορτάζ, τον ανακοίνωσε πριν από λίγο με ένα welcome back η ΚΑΕ Παναθηναϊκός.
Έχει αλλάξει μετά τον Ομπράντοβιτς. Έβλεπα εχθές ένα. 13 προπονητές ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ. Ο πεντάστερος. Εντάξει. Σκέψου πώς έχει αλλάξει Manchester United και πώς θα αλλάξει μετά το Sir Alex. Έτσι πάνε αυτά. Έτσι πάνε. Κοίταξε, όταν δεν έχεις και το μπλοκάκι με τα τηλέφωνα των διαιτητών, έτσι να αλλάζεις μετά προπονητές. Σου φταίνει οι προπονητές. Τότε δεν έφταιγαν οι προπονητές, γιατί υπήρχε το μπλοκάκι. Αυτός το είπε, δεν το είπα εγώ. Δεν το είπε. Ο Σερ. Ότι είχε το μπλοκάκι με τους διαιτητές. Ναι, ήξερε, γι' αυτό και μασούσε μαστίχα. Τσίχλα, μάλλον όλη την ώρα. Γιατί σου λέει. Εντάξει, τι 0-1 χάνουμε, τι 0-2 θα το γυρίσουμε. Κάτι θα βρει ο Παπουτσέλης και ο Παπαδάκος Λακωνίας και ο Κασναφέρης να σφυρίξει υπέρ της Μάντσεστερ. Λένε, δεν υιοθετώ. Δεν υιοθετώ. Λοιπόν, είμαστε παρατέρατο, άρα έχουμε μείνει μόνοι. Ναι. Να ευχαριστήσουμε τους προσκεκλημένους μας που έτσι η παρουσία τους ήταν ξεχωριστή και ιδιαίτερη σήμερα στην εκπομπή. Το καταλαβαίνω και από την ανταπόκριση του κόσμου για όλες αυτές τις συζητήσεις και με τον Γιώργο Μίνο και με τον Μανώλη Μητσιά και με τον Χρήστο Ζαμπούνη. Λοιπόν, τώρα είσαι ο απόλυτος πρωταγωνιστής. Όχι, δεν ήσουν από την αρχή της εκπομπής. Yeah. Τώρα δηλαδή, εγώ θα κοιτάω και τα κουλουράκια που φτιάχνουνε και εσύ θα λες τι πιστεύεις ότι θα γίνει σε 8 ώρες και ένα τέταρτο που θα πεις ξεκινάει το παιχνίδι. Εσύ θα το περιγράψεις, ο Στέργιος ο Αναστασιάδης θα το περιγράψει για το Λίμπερο, εσύ θα το περιγράψεις για την Κοσμοτέ TV. Ναι. Είπε στην αρχή της εκπομπής, για όσους δεν ήταν μαζί μας, να πω παιδιά, ότι ο Μιχάλης ο Τσόχος μας προετοίμασε ότι θα είναι μεγάλη η βραδιά σε διάρκεια καταρχάς. Ναι. Είπα ότι ακούω φωνές, παιδί μου, ναι. Με ρωτήσεις τι φωνές ακούς και λέω αυτές τις φωνές ακούω. Θα ξαναπώ με διαφορετικά λόγια αυτό που αναλύτερα, ότι απόψε εδώ είναι ένα πάρτι για τον ΠΑΟΚ. Προφανώς όλοι πηγαίνουν στο πάρτι αυτό με μεγάλο, όπως συμβαίνει πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις, στα πάρτι που πηγαίναμε μικρά παιδιά, με στόχο να τους κάτσει γκόμενα. Αυτός είναι ο μεγάλος στόχος. Λέω λοιπόν ότι, okay, αν σου κάτσει και η γκόμενα, ή τέλος πάντων ο γκόμενος, για να είμαι political correct, ότι περιορέξιος κολοκυθόπιτα, έτσι. Αν σου κάτσει, okay, τέλεια. Ακόμα και αν δεν σου κάτσει όμως, είναι μια βραδιά που πρέπει να την ζήσεις μέχρι την τελευταία της σταγόνα και να την ζήσεις καλά. Δεν θα φας ξεφωνητό από τους φίλους σου. Καλά ρε, δεν μπόρεσες, το έτοιμο ήταν. Εντάξει ρε παιδί μου, μπορεί και να φας. Μπορεί και να σου πούνε τι την ψήνεις τόση ώρα και το αρνί νωρίτερα βγαίνει από τη σούβλα. Μπορεί, να φας και την καζούρα. Ναι. Αλλά σημασία έχει να το ζήσεις ρε παιδί μου. Να το ζήσεις. Και ξαναλέω, δεν πρέπει να την απολαύσεις, να χάσεις μάλλον την απόλαυση της στιγμής, γιατί είναι μια απολαυστική στιγμή για τον ΠΑΟΚ, βάζοντας στο μυαλό σου μόνο ότι πρέπει να επιτευχθεί ο στόχος. Πρέπει πρώτα να το ζήσεις. Άλλωστε, ο στόχος ποιος είναι? Να επιτευχθεί ο στόχος για να το ξαναζήσεις. Ναι. Μη χάσουμε λοιπόν το να το ζήσεις, έχοντας στο μυαλό μας μόνο το να το ξαναζήσω και να είναι ημιτελικός. Να ζήσουμε και να απολαύσουμε και τη στιγμή. Και νομίζω έτσι πρέπει να το δούμε και οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ. Προφανώς χρειάζεται συγκέντρωση. Προφανώς είναι ένα δύσκολο μάτς να το διαχειριστούν και πνευματικά. Γιατί όταν ξέρεις ότι παίζεις με την ιστορία και όταν ξέρεις ότι μπροστά σου έχεις μια μεγάλη ευκαιρία και μια μεγάλη πρόκληση, αυτό σε επηρεάζει. Φαντάζομαι ότι οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ θα πάθουν αυτό που παθαίνεις στις μεγάλες στιγμές, που μουδιάζεις ολόκληρος, που μυρμηγκιάζεις, που έλεγε η γιαγιά μου, από την κορυφή ως τα νύχια. Προφανέστατα. Γιατί είναι τέτοια η βραδιά, τέτοια η στιγμή, τέτοιο το μάτς. Λέω όμως ότι αν σε πάρει η πίεση, το άγχος από κάτω, σε καταβάλει η στιγμή, η πρόκληση και δεν το ζήσει σε όλο του το μεγαλείο, είναι πιθανόν αυτός να είναι και ο λόγος που να μην τα καταφέρεις να το ζήσεις. Το ποδόσφαιρο είναι ένα δίκαιο πράγμα. Αν το ζήσεις όπως του πρέπει, όπως της πρέπει της στιγμής, της βραδιάς, επειδή το ποδόσφαιρο είναι δίκαιο, πιθανότατα να σε ανταμείψει με το να ζήσεις άλλη μια τέτοια βραδιά ακόμα μεγαλύτερη στα ημιτελικά. Στο τέλος της βραδιάς, ο κάθε παίκτης του ΠΑΟΚ θα πρέπει να φύγει από το γήπεδο έχοντας την αίσθηση ότι ό,τι μπορούσα να κάνω το έκανα. Για μένα αυτό φτάνει.
Επίτρεψε μου να ανοίξω μια παρεθεσούλα για τον κόσμο μας ακούει. Πώς με ενημερώνει η Κατερίνα Νικολάου, η Εγνατία αυτή τη στιγμή είναι κλειστή από πορείες, λεωφορεία πηγαίνουν από εναλλακτικές διαδρομές. Για σας που ακούτε, η Εγνατία είναι κλειστή, έχει πορείες τώρα. Μάλιστα. Εντάξει, εγώ στο μένω κοντά με τα ποδαράκια. Καλά, εντάξει. Το πολύ πολύ να συναντηθώ με τα παιδιά τη πορεία. Και επίσης, να ανοίξω ακόμη μια παρένθεση. Έχουν κάποιου φίλου που ακούνε και από άλλε πόλει, εννοείται. Ναι. Έχω έναν φίλο, τον Βασίλη, ο οποίο έχει περίπτερο στην Πάτρα. Ναι. Και μου γράφει τώρα ένα περιστατικό που έγινε πριν από λίγο. Λέει, μόλι πέρασε από το περίπτερο ο Πάρη Γεωργακόπουλο. Στην Πάτρα, έτσι. Πήγαινε εκεί συχνά, είναι φίλοι. Και του θύμισε, λέει, τον γκολ που μα είχε βάλει στην Τούμπα όταν ήταν στον Παναθηναϊκό. Ήταν το καλύτερο του γκολ, μου είπε. Θυμόταν και το αποτέλεσμα 1-1. Το ρώτησα τι βλέπει σήμερα στον αγώνα και παίρνω, λέει, την εξής απάντηση. Βασίλη, έπαψα να ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο εδώ και πολλά χρόνια. Μόνο, λέει, λίγα ευρωπαϊκά βλέπω. Έμεινα παγωτό, λέει ο Βασίλης. Όχι, δεν ξέρει τότε, περίεργος, δεν ξέρει την ιστορία του. Ξέρει σίγουρα, απλά δεν περίμενε αυτή την απάντηση. Δεν ασχολούμαι. Ναι, τον ναι. θυμάμαι και εγώ. Τον γκολ δεν το θυμάμαι αυτό που λέει, αλλά τον θυμάμαι το φοβερό αριστερό πόδι που είχε. Είχε προβλήματα με τον Βαρδινογιάννη. Φοβερός χαρακτήρας, ναι, φοβερός χαρακτήρας. Δεν έβαλε ποτέ νερό στο κρασί του για να θυσιάσει τα προσωπικά του θέλω και τα ανθρώπινα του θέλω σε σχέση με τα ποδοσφαιρικά. Δεν έβαλε ποτέ νερό στο κρασί του. Και επί της ουσίας σταμάτησε πρόωρα μια πολύ μεγάλη καριέρα, γιατί ήταν πολύ σπουδαίος ποδοσφαιριστής, διότι σήκωσε το ανάστημά του και καλά έκανε και το σήκωσε απέναντι στον Βαρδινογιάννη. Αυτό του κόστησε μια πολύ καλύτερη καριέρα και προφανέστατα αυτό του κόστησε και σε σχέση με την αγάπη του για το ποδόσφαιρο. Από τότε δεν εμφανίζεται πουθενά, δεν μιλάει γι' αυτό. Θα τον πετύχει μόνο. Έπαψα να ασχολούμαι εδώ και πολλά χρόνια. Ναι, αλήθεια είναι. Αλήθεια είναι. Δεν έχει δει ποτέ συνέντευξή του, δεν μιλάει για το ποδόσφαιρο, δεν τον αφορά το ποδόσφαιρο. Προφανώς κάνει την πλάκα του βλέποντας κάποια λίγα ευρωπαϊκά. Και τον ενοχλούν και, περίπτωση... και... Πες, ναι. και τον ενοχλούν και πολλά άλλα πράγματα σε σχέση με το ελληνικό ποδόσφαιρο. Πέρα από το προσωπικό βίωμα. Θυμίζει αυτή την περίπτωση του παιδιού από την Ξάνθη, τότε που είχε πάρει και μεταγραφή στον ΠΑΟΚ. Ναι, 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 ξέρω ποιος, στο κεντρικό αμυντικό. Ναι. Και εμένα κόλλησε στο μυαλό μου τώρα. Που και αυτό ξαφνικά δεν ξανασχολούμαι. Ναι, ναι. Και πραγματικά δεν ασχολήθηκε. Ας πούμε, ενώ μιλούσαν όλοι για ένα τεράστιο ταλέντο. Ναι. Ναι. Για πάμε στο βράδυ και πάλι. Στο βράδυ λοιπόν λέω ότι. Είναι και 10, είναι και μακριά. Έχει πολλές ώρες ακόμα. Τι 10 η ώρα. 10 η ώρα. Ναι, 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 είναι και μακριά όπως το λες. Εντάξει, είναι και καλή βραδιά, οπότε. Εντάξει, εννοώ ότι δεν έχει κρύο. Ναι. Τώρα, ας μην γελιόμαστε. Αυτό εδώ είναι ένα μάτι λεπτομεριών. Το να προσπαθήσεις να το διαβάσεις και να προεκτιμήσεις τι θα συμβεί, νομίζω ότι είναι δύσκολο. Λέω ότι προφανέστατα. Στο ποδόσφαιρο ισχύει γενικά, στο απόψινό μάτς και στην απόψινή ρεβάνς ισχύει ακόμα περισσότερο ότι παίζει πολύ μεγάλο ρόλο το πρώτο γκολ. Παρά τα αυτά, λέω ότι ο ΠΑΟΚ έχει φτιάξει τέτοιο χαρακτήρα και τέτοια νοοτροπία που ακόμα και στην πολύ δυσάρεστη εξέλιξη που δεχτεί πρώτος γκολ δεν έχει κρατηθεί τίποτα. Αρκεί να το δεχτεί το πρώτο γκολ να μην είναι, ξέρω εγώ, στο 80-85. Ναι. Οπότε, okay. Μετά θα γίνεται δύσκολο. Και το λέω αυτό για το πώς πρέπει να συμπεριφερθεί ο κόσμος. Δηλαδή, μην πάει με μια λογική. Ότι αν δει τη Μαρσέγη για τον ΑΒΓΔ λόγο να προηγείται στο σκορ, ότι αυτό εδώ πρέπει να τους πάρει μαζί του. Όχι. Μας το έχει δείξει ο ΠΑΟΚ ότι τον έχει τον χαρακτήρα. Άλλωστε, ο ΠΑΟΚ μπαίνει σήμερα για να βάλει δύο γκολ στο μάτς. Κακά τα ψέματα. Όχι γιατί δεδομένα θα δεχτεί ένα, αλλά γιατί χρειάζεται δύο για να περάσει. Ναι. Δεν μπαίνει κανείς να παίξει μια πρόκριση πιστεύοντας ότι θα τη στείλει στα πέναλτι. Αν του προκύψει ή αν οι συνθήκες του παιχνιδιού είναι τέτοιες που μπορεί να εκτιμήσει κατά τη διάρκεια του ότι καλή περίπτωση είναι και τα πέναλτι, οκ. Okay. Αλλά μπαίνει στο γήπεδο όχι για να φτάσει τα πέναλτι. Μπαίνει στο γήπεδο για να κερδίσει. Είναι μια ομάδα που οι απουσίες που έχει είναι σημαντικές υπό την έννοια ότι δεν έχει πολλές επιλογές από τον πάγκο. Δεν έχει πολλούς παίχτες να βάλει από τον πάγκο. Αν κάτι του στραβώσει, αν κάτι στραβώσει στη Μαρσέη, θα δυσκολευτεί. Επίσης, ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να καταλάβει ότι εδώ έχουμε να κάνουμε μια ομάδα που οι ποδοσφαιριστές της ή κάποιοι από τους ποδοσφαιριστές της δεν είναι και τα καλύτερα παιδιά. Ο Δημήτρη Παγιέτη είναι ένας πολύ σπουδαίος ποδοσφαιριστής, κατά την άποψή μου, αλλά εγώ λέω ότι έχοντας δει και αρκετές φορές συμπεριφορές του και όταν έπαιζε στην Πρέμιερ Λιγκ και κυρίως στο γαλλικό πρωτάθλημα. Και στο πρώτο μάτς ήταν. Και στο πρώτο μάτς, ότι θα επιδιώξει να φάει αντικείμενο. Θα το επιδιώξει. Και αν το φάει,
θα επιδιώξει να σηκώσει το γήπεδο στον αέρα. Να προκαλέσει. Ναι. Είναι τέτοια περίπτωση που ένα φτιάχνεται από την ένταση και από το να ουρλιάζουν όλοι γύρω του, και δεύτερον θεωρεί ότι έτσι εκνευρίζει και χαλάει το μυαλό της ομάδας που έχει το κοινό μαζί της. Γιατί αν εκνευρίσεις το κοινό της, πιθανότατα αυτός ο εκνευρισμός και εκτελεί και τα κόρνερ. Θα περάσει και στην ομάδα. Ακριβώς, το λέω αυτό γιατί εκτελεί τα κόρνερ. Στο πρώτο παιχνίδι δεν εκτελέσε το κόρνερ και μπορεί να βάλει τον κόλ. Ναι, πιθανότατα θα πάει να εκτελέσει αρκετά κόρνερ. Είμαι σχεδόν βέβαιος ότι θα προσπαθήσει, και ξέρεις πώς προσπαθεί να το κάνει. Αυτός εμφανίζει μονίμως την αντίδραση. Ότι εγώ αντέδρασα σε αυτό που συνέβη. Και στο πρώτο παιχνίδι, στον γκολ θυμήθηκα ότι δεν εκτέλεσε, ναι. Αλλά θυμήθηκα τη φάση με το δίχτυ εκεί. Σωστά. Αυτός ήταν εκεί. Σωστά. Ναι, 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 ναι. Σωστά. Και δεν είναι ο μόνος. Γενικώς. Από την άλλη, επίσης είναι εύκολο να τους χαλάσεις το μυαλό και να τους εκνευρίσεις. Να τους κάνεις αυτούς να τους στέλνει όλα. Να τους στέλνει οι μπάλες, να τους στέλνει τα γήπεδα, να τους στέλνει ο διαιτητής, να τους στέλνει η κερκίδα, να τους στέλνει το μαρκάρισμα του χι παίχτη του ΠΑΟΚ. Είναι εύκολο να τους χαλάσει το μυαλό. Γενικώς είναι μια ομάδα, ρε παιδί μου, που όταν όλα της πάνε καλά μπορεί να σε διαλύσει, αλλά είναι και πολύ εύκολο να τη βγάλεις, να της χαλάσει το μυαλό. Δεν έχει πολλά περισσότερα πράγματα να αναλύσεις για τον τρόπο με τον οποίο παίζει, αλλά έχει έναν προπονητή στον πάγκο που το παραναλύει. Αυτό είναι το ελάττωμά του ή το προτέρημά του. Και αυτή η παραανάλυση ορισμένες φορές οδηγεί και στην παράλυση της ίδιας της ομάδας. Ένας μαθητής του Μπιέλσα δεν ξέρει τι μπορείς να περιμένεις από αυτόν. Μπορεί να δούμε τρεις κεντρικούς αμυντικούς, μπορεί να δούμε τέσσερις, μπορεί να δούμε 4-4-2. Μπορεί να δούμε ό,τι θες. Μπορεί να δούμε ακόμα και να μπερδεύει. Δεν μπορείς να το διαβάσεις πριν το μάτς, δηλαδή. Όχι, όχι. Ναι, ναι, δεν είναι. Ζει με αυτό. Οπότε καταλαβαίνω από αυτό που μας είπε ο Λουτσέσκου ότι η συνταγή μάλλον θα είναι συνταγή δευτέρου ημιχρόνου. Δηλαδή έναν ΠΑΟΚ απαιτητικό μέσα στο χόρτο. Mm-hmm. Εκ του αποτελέσματος θα κρυθεί. Το ξεκινάει το Καντουρί σήμερα. Συνεχίζει το δεύτερο ημιχρόνο. Ναι, ναι, στο τρίτο ότι η εντεκάδα είναι η αρχή του δευτέρου ημιχρόνου.